Ένα όμορφο βράδυ, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Combatti Multiplex, στον Πολυχώρο, στο Bar Cellini. Δίπλα μας έχουμε τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, ο οποίος τυχάνει να είναι περιφερειακός σύμβουλος, πρόεδρος του βιοτεχνικού πάρκου, αλλά και ιδιοκτήτης εδώ στο συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος μας φιλοξενεί προκειμένου να πιούμε ένα ποτήρι κρασί, να γευτούμε μοναδικές γεύσεις, αλλά και να ανταλλάξουμε απόψεις στη νέα χρονιά που ήδη έχει ανατείλει, το 2013. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε πάνω απ' όλα. Καλή χρονιά σε όλους. Θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο συλλογικότητα και λιγότερο να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας. Πιστεύω ότι το 2013 πρώτα απ' όλα βασικά θα έχουμε υγεία, αλλά και μερικοί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρόλο τα προβλήματα ή τα εμπόδια που έχουμε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, το πλεονέκτημα που υπάρχει. Είμαστε ο ένας για τον άλλον και αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Να νοιαζόμαστε και να μοιραζόμαστε περισσότερο στην κοινωνία. Αυτό είναι πολύ βασικό. Σίγουρα υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Δράκης, την οποία εκπροσωπείται ως περιφερειακός σύμβουλος με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Θεωρείτε ότι μπορούν να λυθούν αρκετά προβλήματα της περιοχής? Θαύματα μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε. Θαύματα νομίζω δεν μπορεί να κάνει κανένας. Ο Θεός ξέρει και μπορεί να κάνει μόνο θαύματα, αλλά πέρα από αυτό, εκείνο που είναι μέλημά μας είναι και βασικό, ότι πρέπει να εξυπηρετούμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Είναι βασικό. Παράλληλα όμως χρειάζεται να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης, να ενισχύσουμε την απασχόληση, γιατί χρειαζόμαστε όλοι μια δουλειά. Έχουμε ανάγκες, καθημερινά θέλουμε χρήματα για να μπορέσουμε να ταξιδεύουμε είτε στα παιδιά μας, είτε στην οικογένειά μας, είτε στο δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι η απασχόληση της καθημερινότητας, που πρέπει να την ενισχύσουμε. Σας πω κάτι πρώτη φορά, και αυτό το λέω γιατί το πιστεύω από την εμπειρία μου στα 2 χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και γενικά στην περιφέρεια σαν περιφερειακός σύμβουλος και με τις αρμοδιότητες που μου έχουν ανατεθεί. Θέλω να πω ότι το κύτταρο της κεντρικής διοίκησης είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Και εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση, είτε πρώτου βαθμού είτε δεύτερου βαθμού, πρέπει μόνοι μας να αφήσουμε την κεντρική διοίκηση, γιατί όσα προβλήματα και να υπάρχουν, εμείς να πάρουμε τα ενία της ζωής, της καθημερινότητάς μας και να προσπαθήσουμε ο ένας για τον άλλον για το καλύτερο. Εξακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, να αλλάζουμε ευχές εδώ σε έναν καταπληκτικό χώρο, στο Combatti Multiplex, στο Bar Cellini. Δίπλα μας έχουμε φυσικά τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, τον κύριο Αρχέλα Ογρανά. Θα ευχηθούμε να έχουμε καλές ειδήσεις το 2013 και βέβαια πάνω απ' όλα υγεία και δύναμη να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη χρονιά. Τα προβλήματα του νομού Καβάλας τα αντιμετωπίζουμε με τις δυνατότητες που έχουμε, οι οποίες αυτή την περίοδο ξέρουμε όλοι ότι είναι δύσκολα. Είμαστε όμως σε ένα καλό δρόμο, τα έχουμε λίγο πολύ προγραμματίσει όλα, πιστεύοντας ότι μέχρι το τέλος της θητείας μας θα έχουμε βάλει ένα μεγάλο λιθάρι για τη λύση αυτών των προβλημάτων. Το θέμα είναι ότι είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, όπως το λιμάνι, όπως οι περικοπές στην υγεία που είναι σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως τα προβλήματα. Η βιομηχανία προσφορικών λιπασμάτων είναι πάρα πολλά. Αυτά είναι προβλήματα στα οποία εμείς συμπαριστάμεθα και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σαν διαμεσολαβητές. Τα προβλήματα της περιφέρειας είναι η δυνατότητα ανάπτυξης που μπορεί να έχει η περιοχή μας μέσα από τις υποδομές και τα διάφορα προγράμματα που προσπαθούμε να φέρουμε για να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες και τους αγρότες. Καλή χρονιά, με υγεία, ευτυχία. Τι θέλεις να ρωτήσεις? Υγεία, πάνω απ' όλα. Υγεία, υγεία. Όταν έχουμε πρόβλημα με την υγεία μας, διαπιστώνουμε ότι η υγεία είναι το πιο σημαντικότερο. Κατά τα άλλα, θέλουμε λίγο τύχη και όλα τα όνειρά μας, που αν μπορούμε να κάνουμε όνειρα, να γίνουν πράξη. Ματίνα μου, ευχές για το 2013 σε αυτό το όμορφο βράδυ που βιώνουμε σήμερα. Εύχομαι να πάμε καλύτερα ως χώρα, εύχομαι να έρθει επιτέλους η ανάπτυξη, να μην υπάρχει η φτώχεια που υπάρχει σήμερα, να υπάρχουν δουλειές, γιατί η ανεργία δυστυχώς έχει φτάσει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας θα κάνει ό,τι μπορεί και για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει να περάσει την επόμενη ημέρα. Αν τα σκεφτούμε όλα αυτά και δουλέψουμε όλοι μαζί
και φροντίσει ο ένας τον άλλον, νομίζω ότι θα είμαστε πολύ καλύτερα. Σίγουρα όμως ξέρουμε ότι το 2013 είναι μια δύσκολη χρονιά, γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Να είμαστε καλά. Θεία, ευχές για το 2013. Ευχές για το 2013, να ανακάμψουμε όλοι τόσο ψυχικά όσο και πρακτικά. Πάνω, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Τι να ευχηθώ τώρα, κοινότυπα υγεία, δουλειά θα πω εγώ το δεύτερο και καλούς φίλους. Ίσως το τρίτο έρχεται να συμπληρώσει το πρώτο, γιατί οι καλοί φίλοι έρχονται να μας στηρίξουν ψυχικά σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας. Πολλά στόσο τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι πολλά, είναι γνωστά. Γι' αυτό και εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να τα ξεχάσουμε όσο είναι δυνατόν. Πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Πάνω απ' όλα με υγεία, τύχη που χρειάζεται οπωσδήποτε για να πάνε καλύτερα τα πράγματα και μεγάλη, μεγάλη υπομονή. Γιατί χωρίς υπομονή δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Τι είναι το μυαρχή έτσι για το 2013? Τίποτα. Το μόνο που έχω να ευχηθώ είναι υγεία. Τα βάζω κατά προτεραιότητα. Ευτυχία, ειλικρίνεια και επένδυση στις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό. Θα μπορεί να πέρασε για τη νέα χρονιά, νέα τηλεόμως με πολλά προβλήματα να αντιμετωπίζουμε. Αυτή την Παρασκευούλα, το τραγουδάκι που είπα, είχε να κάνει με τους δισκύλιους. Λοιπόν, μακριά από εμάς οι δισκύλοι όλο το 2013. Καλή ευκολία να έχουνε. Παιδάκι, μια ευχή για το 2013 και τίποτα παραπάνω. Παιδιά, με το καλό να μας βγει. Έτσι, τι να πω, ναι. Να μην είναι καλύτερο από το 12. Να το πω αυτό, θα νομίζουν ότι λέω ανέκδοτα. Μάλλον δεν θα είναι, αλλά ελπίζουμε να μας βγει με το καλό. Να είστε καλά. Αλέξανδρος Νέα Πέραμος Καβάλας, μια ευχή για το 2000. Να χαιρετήσω όλους τους ακροατές, τους παραβρισκόμενους και τηλεθεατές και να ευχηθώ τον κύριο Γρανά, ο οποίος διοργάνωσε τη σημερινή τελετή. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και στο κανάλι σας πάντα χαρούμενα τέτοια να μεταδίδει.